Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, γιατί προστρέξατε αμέσως στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Σας άρεσε? Πάρα πολύ. Ήτανε με την καρδιά σας, δηλαδή. Ναι, έτσι, ναι. Και μου άρεσε από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε και γι' αυτό δέχτηκα να λάβω μέρος σε αυτήν την εκπομπή. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς απλώς σας καλούμε, ερχόσαστε, σας βλέπουμε, σας ταξινομούμε λίγο για να ξέρουμε ποια μέρα έχουμε μαμά, ποια μέρα έχουμε μπαμπά. Ναι. Αλήθεια, παρεμπιπτόντως, ο μπαμπάς τι δουλειά κάνει? Ο μπαμπάς είναι αυτή τη στιγμή συνταξιούχος, άσχετα το ότι είναι νέος. Ήταν εργάτης τύπου και με την αλλαγή της τεχνολογίας με το δικαίωμα να πάρει σύνταξη. Και εμείς με τον Αντώνη βέβαια λέγαμε προημερών για κάποιο θέμα που θέλουμε να κάνουμε και λέγαμε τι ωραία που ήταν η μυρουδιά του τυπογραφείου, ναι, κάτω των εφημερίδων, το μελάνι, τα στοιχεία. Είμαι πολύ βέκια, μου φαίνεται, θα με χαστουκίσω. Και γιατί δεν ήρθε λοιπόν αφού είναι συνταξιούχος ο μπαμπάς μαζί? Είχε μια οικογενειακή υποχρέωση που δεν τον άφηνε να. Πώς είναι το όνομά του? Νίκος. Κύριε Νίκο, σας περιμένουμε μια άλλη φορά, εντάξει? Έτσι, να είστε ξέτερος εσείς, να σας δώσουμε ένα δωράκι, δεν έχει σημασία. Κουκλάρα μου, εσύ, Ανούλα και Αγάπη. Με τι ασχολείστε? Με το χώρο. Εκτός σχολείου, αυτό το λέω, με τι ασχολείστε, ενώ. Κάνεις χορό? Ναι. Και εσύ κάνεις χορό? Ναι, κλασικό. Και οι δύο? Ναι. Κλασικό? Μπαλέτο? Μπράβο ρε παιδιά, δεν έχουμε τέτοια παράδοση στην Ελλάδα, δηλαδή συγκλονίζομαι. Και πού ελπίζετε να δουλέψετε? Έχει σημασία πως αυτό λέω. Εγώ ελπίζω σε 3 χρόνια που θα τελειώσω εδώ πέρα να φύγω εξωτερικό. Α, μπράβο. Ναι. Γιατί εκτός από την ειδική σκηνή, Αντώνη μου, ναι, δεν βέβαια υπάρχει. Για τα παιδιά του κλασσικού μπαλέτου. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή το κράτος δεν αναλάβει να δημιουργήσει ένα θέατρο με κλασικό μπαλέτο μόνο εκτός λυρικής, τα παιδιά, σπουδαίοι χορευτές Έλληνες, ή καταλήγουν μόνο στα νυχτερινά κέντρα, που μην παρεξηγηθώ, αλλά ο κλασικός χορευτής δεν είναι για αυτά τα πράγματα, είναι για άλλα πράγματα. Εμείς δεν σκοπεύουμε για αυτό το. Μα όχι μόνο αυτό, δεν είναι θέμα, δεν είναι προσβολή να βγάζει το ψωμί σου. Το θέμα ότι η διαδικασία, το training που κάνει ο κλασικός χορευτής δεν έχει καμία σχέση με τον τουρλο-τούρλο, ας πούμε. Να σας πω κιόλας, ο Αγάπιος έχει ξεκινήσει από 7 χρονών, έχει κάνει τρομερές προσπάθειες και πιστεύω ότι και το ταλέντο που έχει. Ότι αξίζει για κάτι καλό, αν προσπαθήσει λοιπόν, και δουλέψει. Να σας πω κι εγώ κάτι. Μιλάμε στο πληθυντικό βέβαια και αυτό μου στερεί τη χαρά. Θα σε πω, Ολυμπία μου. Σου βγάζω το καπέλο. Δεν νομίζω πως εύκολα Ελληνίδα μάνα θα έλεγε ο γιος μου να γίνει χορευτής. Ήταν η πρωτοβουλία δική μου και πήρα όλες τις ευθύνες επάνω. Υπάρχει ένας ρατσισμός σε αυτό το πράγμα. Ναι, σε μερικά επαγγέλματα ανδρικά και σε μερικά γυναικεία υπάρχει ένας ρατσισμός. Ναι. Εγώ του εύχομαι να γίνει πρώτο και εσύ κούκλα μου. Τι να γίνει Φοντέιν και αυτό Νουρέγκερ. Θέλω πάρα πολύ να δοξαστεί η Ελλάδα. Όμως πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε ένα πάρτι ετοιμάσει για εσάς. Δεν μαρτυράμε, δεν μαρτυράμε. Θα σας χτυπήσω. Αλλά πλην όμως είναι Παρασκευή. Παίζετε λίγο προπό, λίγο λότο, λίγο ξυστό, λίγο. Όλο και κάτι. Μαρτύρα, βρε, σε σκουτάω, μαρτύρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε και τζόγο σήμερα. Και τζόγο σήμερα. Έχουμε το κορίτσι μας. Έχουμε το κορίτσι μας του τζόγου. Το κορίτσι του τζόγου. Με υπέροχα ρούχα. Δεν το πιστεύω, σε κόκκινα κουκλάρα μου. Αχ, Παναγία μου. Έτσι, μπράβο, βρε νέα κοπέλα να μην φορά σκούρα και καφετιά. Θα λένε πως εγώ σε βάζω να φοράς σκούρα, από εκεί. Θα την γνωρίσουμε τώρα. Λοιπόν, η κυρία Ολυμπία με τα δυο της παιδιά, την Ανούλα και τον Αγάπη, που από σ' άκουγε σπουδάζουν κλασικό μπαλέτο. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Πάρα πολύ όμορφο. Και πάλι πολύ κοντά στα δικά σου θέματα, γιατί αθλητισμός είναι. Ακριβώς. Και το μπαλέτο στον πάγο, είναι πολλά πράγματα. Ακριβώς, είναι όλα αθλήματα. Και αυτό που κάνουν στους Ολυμπιακούς, πώς μ' αρέσει? Το έδαφος. Το πατινάζ. Το μανέτσι και τέτοια πράγματα. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ρυθμική. Τι τζόγο έχουμε σήμερα, τι θα μας δείξει σήμερα, τι θα μας κάνει σήμερα? Είχαμε μπάσκετ. Αν είχαμε. Δεν μιλήσαμε στο τηλέφωνο την ώρα που ήμουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε πρόβλημα. Ολυμπιακός δεν είχαμε τον Ολυμπιακό. Είχαμε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Όχι, όχι μόνο για Ολυμπιακό. Σας παρακαλώ. Όχι μόνο για Ολυμπιακό. Λοιπόν, πήραμε και χαρές και λύπες. Ανέβα τη φωνή σου να σε ακούνε, γιατί δεν σε ακούνε. Και πίκρες. Και πίκρες. Ναι, είχαμε τις συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν κατάφεραν να πάρουν τις νίκες, ο Ολυμπιακός όμως. Ναι, θα πεθάνω εγώ σήμερα παρασκευιάτικα. Πήρε τη νίκη μέσα στη σάλα Ντράζεν Πέτροβιτς του Ζάγκρεπ. Το είχε ζωντανό σκάι. Ναι, το είχαμε ζωντανό εμείς από την Τζιπόνα με 69-60. Πάρα πολύ. Μεγάλη νίκη. Πολύ καλά. Πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα και τώρα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Ήταν από κάτω Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχανε και Αντώνης έχανε τις αισθήσεις του. Με συγχωρείτε, το ξέρω. Ο Παναθηναϊκός Βάσκα. Τι να κάνει, υπομονή.
Έχασε τα πράγματα, έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Δηλαδή έκανε έτσι ακριβώς που κάνω τώρα, γκάπ, και πήγε και έφυγε. Και όμως, έχει... πώς το έκανε. Έκανε ο μόνος του. Που λέω εγώ, έλα και πέσε στην κρατιά μου και ο τέλος, άμα τσακώνουμε, και έκανε αυτός γκάπ και πήγε. Η Αντιγόνη έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό βίντεο με τα καλάθια. Τι μου λέγες επάνω. Έχουμε με, από αυτά τα τρία παιχνίδια. Να μην δίνουμε διαλέξει. Τα ίδια με το που κάνετε με τον κύριο Χάρη, τον κύριο Αλευρόπουλο. Αλευρόπουλο. Κύριε Χάρη, μα να μας ετοιμάσαμε κάτι άλλη. Ξεχωριστό. Μπράβο, τι θα διαλέξαμε δω. Από τα τρία παιχνίδια, κατά την άποψή μας, τους τρεις καλύτερους παίκτες. Που είναι ο Τάρλατς από τον Ολυμπιακό, ο Οικονόμου από τον Παναθηναϊκό και ο Γαλακτερός από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τελείωσε με το Τάρλατ τα τίτλους μου. Ο Γιώργος Νιφλής ετοίμασε ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο. Να το δούμε. Να δούμε, Γιώργο μου, τι ετοίμασε. This a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy. Don't even miss her, I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Πάρα πολύ ωραία η παίκτη στην μπάσκετ. Λέγαμε τώρα στα. Μπράβο, πολύ ωραίο το τρέιλερ. Λέγαμε ότι όταν μάλιστα δείχνουν αργή κίνηση στο μπάσκετ, θα ρίσκει και είναι εκείνο ο Γκάλης, καλή του ώρα και όλα τα παιδιά, θα ρίσκει και είναι υπόκαμπη. Και έλεγα πολύ στον, ωραία κίνηση στο στον Αγάπιο, πόσο χορευτική είδε τη χορευτική κίνηση στο μπάσκετ. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Σου αρέσει το μπάσκετ, Αγάπη. Κάπω. Πιο πολύ το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Και είναι και τελείως άλλο γύμνασμα κορμιού, όπως το κλασικό μπαλέτο που είναι όλα ψηλά. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μπαλέτο, βρε κύριε Ντόπες? Έκανα 8-9. 8-9 χρόνια έχει κάνει. Γι' αυτό ψήλωνε και αψήλωνε και δεν μαζευόταν. Εγώ πάλι μπήκα. Με το μπαλέτο. Με το μπαλέτο μπήκα και δεν βγήκα με τίποτα να πάρει ευχή. Και μετά που έκανα τζαζ, ήταν άλλες οι ασκήσεις. Ήταν προς τα κάτω εμείς. Άλλο. Έχουμε όμως. Καλά, το άλλο είναι. Να ξεφύγουμε λίγο από τις ήττες, τις νίκες και τα λοιπά, να παρακολουθήσουμε το βίντεο καλύτερα, να μην λέμε πολλά λόγια. Χωρίς πρόλογο. You call me Chris Everett to my face one more time. I already did it twice. You better, if you call one more time, we better take a station break. You probably won't say it again. I bet I do. Suspects. You're trying to be normal.
Αυτά είναι πολύ ωραία. Και να έχουμε και από δικά μας να μας ετοιμάζεις. Ναι, θα μας ετοιμάζεις βρούμε στη συνέχεια. Γιατί πλακωθήκαν στο ξύλο αυτή, επιτρέπετε να μου πεις τώρα στον αέρα. Του έλεγε κάτι που τον ενοχλούσε και του λέγε αν δεν σταματήσεις να μου το λες, θα εκνευριστώ. Του το έλεγε μία-δύο, δεν σταμάτησε γιατί δεν έκανε ζωντανή συζήτηση. Πω, ωραία, ζωντανή συζήτηση. Λέτε να μου ρίξει καμιά κουβέντα. Να χάσω τον κόσμο. Ναι, ναι, με άριστο κρυό είμαι πολεμοχαρής τύπος εγώ, πρόσεχε με. Άλλο, τίποτα άλλο. Έχουμε και κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ να νιώθω. Μήπως έχετε κάτι άλλο. Τίποτα, έχετε κάτι. Έχουμε κάτι. Μας κάνει. Ό,τι προερίστε. Τι έγινε. Σας αρέσουν, σας ενδιαφέρουν οι αγώνες μοτοσυκλέτας. Εμένα, άμα δεν καβαλήσω μία μοτοσυκλέτα την ημέρα, θα πεθάνω. Στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο. Και το βίντεο μου αρέσει εκείνο. Ίσως θα νιώσετε πολύ όμορφα που οδηγείτε αυτοκίνητο. Εκτός εάν είστε λάτρες της λάσπης. Όχι. Εσύ οδηγείς μοτοσυκλέτα. Όχι, όχι. Όχι αηδίες, πας για χορευτής, αγάπη μου, μη σπάσει τίποτα. Να δούμε. Να δούμε, λέει. Με σκράμπλ έκλεισαν οι αγώνες μοτοσυκλέτας την προηγούμενη χρονιά, με σκράμπλ ξανάρχισαν. Στις 15 Ιανουαρίου έγινε στην Πάτρα το πρώτο σκράμπλ αντοχής για το 1995 και είχε την εξής πρωτοτυπία. Η διάρκεια του ήταν 4 ώρες και οι οδηγοί οδηγούσαν να ζεύγει μια μοτοσυκλέτα. Έντονη ήταν η παρουσία οδηγών και από το μότοκρος. Το κύριο χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν η λάσπη. Και όταν λέμε λάσπη, εννοούμε πολύ λάσπη. Ικανή για να ταλαιπωρήσει οδηγούς και μοτοσυκλέτες στο μέγιστο βαθμό. Κάθε μισή ώρα περίπου, οι οδηγοί άλλαζαν, προσπαθώντας να ξεκουραστούν για λίγο μέχρι να ξαναέρθει η σειρά τους. Η διαδρομή, μήκους 3,5 περίπου χιλιόμετρων, καλύφθηκε από τους νικητές του αγώνα που ήταν οι Λευτέρης Καρέτσος και Σταύρος Γεωργακόπουλος, με YZ2,5 Yamaha, 43 φορές. Στη δεύτερη θέση ήταν η Χρήστος Τασούλης και Θανάσης Αργυρόπουλος με Suzuki RM250, ενώ στην τρίτη η οδηγία από τη Βόρειο Ελλάδα, Πράσος Αδάμος και Λευτέρης Πιμενίδης με Honda CR250. Όλοι δήλωσαν κατευχαριστημένοι παρόλη την κούραση και τις φορές που δημιούργησε τις μοτοσυκλέτες τους η λάσπη. Όταν μάλιστα προς το τέλος του αγώνα έγινε βούρκος, τότε μόνο οι δυνατοί και ξεκούραστοι μπόρεσαν να επιζήσουν. Θα κάνουμε ένα προπό τώρα. Θα κάνουμε ένα προπό. Πάρα πολύ λάσπη. Δεν θέλω τέτοιο πράγμα ξανά. Προτιμώ τα συγκρουόμενα. Να μ' αρέσει. Συγκρουόμενα. Θα κάνουμε προπό. Να κάνουμε. Θα κάνουμε προπό. Λέγε. Ακούω. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Αθηναϊκός Καβάλα. Καβάλα. Ένα. Ένα. Ναι. Εγώ δύο. Δύο η βάση. Εγώ τι απλώ δύο. Απόλλωνας Ηρακλής. Δύο. Χι εγώ. Ό,τι θέλω να πω. Άρης. Ό,τι βγει. Τι ένα, ναι. Προσέξτε, μην Άρης Κόντα. Άρης. Ένα. Άρης τι. Άρης Κόντα Ξάνθη. Άρης. Και στα μούτρα μου τι, Άρης θα πω κι εγώ. Δεσαϊκός Εθνικός. Δεσαϊκός Εθνικός. Λεβαδιά. Μια στιγμή καλή. Εθνικός, εγώ θέλω να κάνω την έκπληξη. Δύο εγώ. Δύο. Έχει γούσα να πιάσει το 13. Λεβαδιακός Δοξαδράμας. Δύο. Δύο κι εγώ. Ολυμπιακός, ναι. Πανιώνιος. Ένα. Ένα. Δύο. Ένα και χειροκρότημα.